έβλεπα και εκείνη την ερώτηση, την οποία η παρέμβαση για την αδυναμία των εργαζόμενων να πάρουν παροχές από τον ΙΕΦΚΑ λόγω μη εμφάνισης των ενσύμων στο σύστημα Εργάνη, η οποία έγινε από 37 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, διότι όταν δεν έχουν οι άνθρωποι τα ένσημα, αναστολή το 2020, έχει περάσει ένας χρόνος μέσα από την πανδημία, έρχονται εδώ τι να καλύψουν και τι να μην καλύψουν, και δεν είναι μόνο για τους ξενοδοχοί υπαλλήλους, είναι σαφέστατα για το σύνολο των εργαζόμενων που δεν έχουν αυτά τα προσόντα. Καλημέρα κύριε Βαρδάκη. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δουλτζεράκη. Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές. Συζητώντας πάντα υπό αυτή τη δύσκολη συγκυρία, και αναφέρομαι στο θάνατο της Φόφη Γεννηματά, έτσι. Κυρία Δουλγεράκη, βρέθηκα χθες στη Βουλή με αντιπροσωπεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για να αποτίσουμε φόρο τιμής και να εκφράσω και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια στους συνεργάτες της κυρίας Γεννηματάς που βρισκόταν εκεί όταν ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε το θλιβερό γεγονός του θανάτου της πρόεδρου. Ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, Βασίλης Γκέρογλου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, συνάντια η Γιανακοπούλου, συντετριμένη. Όπως όλοι μας αφήσαμε ένα λουλούδι στο έδρανο της Βουλής που τίμησε πραγματικά με αρχές και αξίες η κυρία Γεννηματά. Επιτρέψτε μου να πω ότι επειδή την κυρία Γεννηματά τη γνώριζα από πολύ παλιά, είχαμε και μια άριστη σχέση και φιλία, μπορώ να πω. Ήταν μια άξια Ελληνίδα πολιτικός, από την καλή πλευρά της όχθης θα έλεγα εγώ, ανθρώπινη, χωρίς υπεροψία, προσιτή. Και πάνω απ' όλα, κυρία Δουλγεράκη, ανιδιοτελής, έντιμη, αγωνίστρια της πολιτικής, αλλά και της ζωής. Θυμάμαι, 7 Οκτωβρίου, και αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, είχε μιλήσει στη Βουλή για την πανδημία, τα ελληνοτουρκικά, 7 Οκτωβρίου, τα ελληνοτουρκικά, για τους εξοπλισμούς, και είμαι σίγουρος ότι ήξερε, κυρία Δουλγεράκη, πονούσε, φαινόταν, αλλά ήταν εκεί. Πάντα όταν κατέβαινε από το βήμα της Βουλής, επειδή τύχαινε να καθόμαστε και κοντά, της έλεγα ένα μπράβο, είτε συμφωνούσα είτε διαφωνούσα, από ευγένεια μόνο, και το αντιμετώπιζε με ένα μεγάλο χαμόγελο. Και αυτό το έκανε όχι με μένα, με όλους, με όλο τον κόσμο. Ήταν πολιτικός που δεν είχε, ναι, είχε αντιπάλους, αλλά όχι εχθρούς. Και 9 Οκτωβρίου, θυμάμαι, έδινε μια δυναμική συνέντευξη στην ΕΡΤ, τρεις μέρες δηλαδή πριν νοσηλευθεί στον Ευαγγελισμό, τρεις μέρες πριν. Και αυτό δείχνει, η κυρία Δουλγεράκη, το μεγαλείο της δύναμης της ψυχής της. Και να μην ξεχνάμε βέβαια ότι... Και τα μηνύματα τα οποία εξέπεμπε σε εκείνη τη συνέντευξη ως γυναίκα, ως μητέρα, ως εργαζόμενη, ως πολιτικός. Σωστά. Και μην ξεχνάμε, κυρία Δουλγεράκη, ότι η κυρία Γεννηματά μεγάλωσε δίπλα σε ένα γίγαντα της πολιτικής ζωής του τόπου μας, τον Γιώργο Γεννηματά. Αυτό νομίζω ότι σημαίνει πολλά. Και θέλω να σας πω ότι και μετά που εκλέχθηκε βουλευτής είχαμε μιλήσει αρκετές φορές, πάντα με ένα απέραντο χαμόγελο, με γλυκύτητα, αντιμετώπιζε τα πάντα. Είχε δε, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, ένα μεγάλο χάρισμα που στο κόμμα της το είχε κάνει πράξη, να ενώνει, να συνθέτει, να δίνει μηνύματα ελπίδας, αισιοδοξίας προς όλες τις κατευθύνσεις. Αποχαιρετούμε. Μια μεγάλη κυρία του... Ξέρετε, αυτό που κατάφερε αυτή η γυναίκα νομίζω είναι το καλύτερο απ' όλα. Να την σέβεστε απαντές, να τη σέβεστε απαντές, πολιτική αντίπαλη, σύντροφη κλπ. Και να εκφράζεστε με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που μπορεί να βγάλει ένας άνθρωπος. Έχει απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι με σεβασμό αποχαιρετούμε μια μεγάλη κυρία. Ένα άνθρωπο με ήθος, αξιοπρέπεια, αλλά πάνω απ' όλα, κυρία Δουλγεράκη, ένα άνθρωπο με πραγματικά αλφα κεφαλαίο, με ανθρωπιά. Ας είναι αιωνία η μνήμη της. Σας τιμά. Λοιπόν, για πείτε μου τι συμβαίνει με τους εργαζόμενους και κάνετε αυτή την παρέμβαση. Κυρία Δουλγεράκη, δυστυχώς για άλλη μια φορά το Υπουργείο Εργασίας, ο κύριος Χατζηδάκης, εμφανίζονται κατώτεροι των περιστάσεων. Θυμάστε, με ένα κλικ θα έβγαιναν οι συντάξεις και βλέπουμε συνεχώς να αυξάνεται ο αριθμός με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ένα χρόνο μας έλεγαν για ψηφιακή αυθημερών εμφάνιση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, παροχών κλπ. Και βλέπουμε δύο χρόνια μετά, γιατί το θέμα μας αφορά και το 2021, να μην εμφανίζονται τα ένσημα στην καρτέλα των εργαζομένων, χιλιάδων εργαζομένων, κυρία Δουλγεράκη, που έτυχαν μονομερούς αναστολές, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι σε όλες τις κατηγορίες, δεν είναι μόνο στον επισητισμό τουρισμό, σε όλες τις κατηγορίες και κλάδους, να στερούνται ακόμα και σήμερα επιδομάτων ασθενείας και γενικά παροχών του ΕΦΚΑ.
ακόμη αντιμετωπίζουν και πρόβλημα συνταξιοδότησης. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν εμφανίζονται τα ένσημα, όπως σας είπα, στην καρτέλα τους, με αποτέλεσμα και κάποιοι που θέλουν κάποια ένσημα για να συνταξιοδοτηθούν, να το εξηγήσω λίγο καλύτερα, δεν μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους. Και βέβαια, το επόμενο διάστημα δεν θα μπορούν να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας, κυρία Δουλγεράκη. Νομίζω ότι κάναμε αυτή την παρέμβαση, γιατί αυτό το θέμα έπρεπε να έχει λυθεί χθες. Και να σημειώσω ένα πολύ πιο σοβαρό, κατά την άποψή μου, θέμα, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα μείνουν χωρίς ασφάλιση, δηλαδή χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι η δεύτερη παρέμβαση που κάνουμε και ζητούμε την άμεση επίλυση αυτού του μείζονου σημασία ζητήματος, και να είστε σίγουροι ότι θα επιμείνουμε μέχρι το αρμόδιο Υπουργείο, κυρία Δουλγεράκη, να καταλάβει ότι δεν μπορεί να παίζει όχι μόνο με την αξιοπρέπεια όλων αυτών των ανθρώπων, αλλά με την ίδια τους την επιβίωση και συμπολιτών μας, κυρία Δουλγεράκη, που ειδικά σήμερα η ανεργία και η ακρίβεια τους γονατίζει. Σταθείτε ένα λεπτό, κύριε Βαρδάκη. Είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί χθες. Σταθείτε ένα λεπτό, κύριε Βαρδάκη. Εσείς που γνωρίζετε, γιατί έχετε την εμπειρία. Εντάξει, με χρησιμοποιώ την πρώτη ιδιότητά σας σαν πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, να μην βλέπει το σύστημα εργάνη τι έγινε? Γιατί απλά ο ΕΦΚΑ στη συγκεκριμένη εφαρμογή δεν έχει τα ένσημα, όχι υποτίθεται, έχουν μπει με το που μπαίνει σε αναστολή ο εργαζόμενος, μαζί με το επίδομα που παίρνει, το επίδομα ειδικού σκοπού. Ευθύνεται δηλαδή αποκλειστικά και μόνο... Συμπεριλαμβάνονται τα ένσημα, βέβαια. Είναι ανικανότητα. Ανικανότητα του Υπουργείου. Ανικανότητα του Υπουργείου. Και μια ανικανότητα όμως που δημιουργεί τέτοια μείζονο σημασία ζητήματα. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, όταν ο άλλος μείνει ανασφάλιστος αύριο και μιλάτε πάει να πάρει τα φάρμακά του. Μιλάτε για ένσημα τα οποία είναι περασμένα, ασφαλιστικές εισφορές που έχουν πληρωθεί και όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως. Αλλά το σύστημα δεν το δείχνει. Πώς την πατήσανε έτσι? Ορίστε. Πώς την πατήσανε έτσι? Μα δεν είναι. Κοιτάξτε, αν ήταν το 21, αν ήταν τον 6ο του 21, κυρία Δουλγεράκη, θα έλεγα κι εγώ, ναι ρε παιδί μου, υπάρχει φόρτος, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο, να δικαιολογήσουμε. Εδώ έχουμε περιπτώσεις. Όχι περιπτώσεις, πλειοψηφία. Η συντριπτική πλειοψηφία, για να μην πω όλοι, οι οποίοι μπήκαν σε μονομερή αναστολή το 2020. Το 20. Το 20. Ωραία. Ένα χρόνο μετά. Δεν εμφανίζονται τα ένσημα στην καρτέλα. Δεν μπορεί να μην το ξέρανε, κύριε Βαρδάκη, και μην μου πείτε πηγαίνετε να είναι τους ρωτήσετε. Είναι η τρίτη παρέμβαση που κάνουμε. Έτσι, αλλά δεν δικαιούται κανείς να πει ότι δεν ξέρει. Σας προλαβαίνω για να μην μου πείτε πηγαίνετε να ρωτήσετε εκείνους, διότι δεν βρίσκεις άκρη στο Υπουργείο Εργασίας. Αφού λοιπόν το γνωρίζανε αυτό από τη στιγμή που έγινε παρέμβαση, γιατί δεν υπήρξε, είναι η τρίτη παρέμβαση λέτε, γιατί δεν υπήρξε μια απόφαση έτσι ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να φαίνονται να έχουν αυτές τις ημέρες που απαιτούνται για να έχουν τη χορήγηση του επιδόματος? Κυρία Δουλγεράκη, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Ειλικρινά σας το λέω, όσα χρόνια να υπάρξει μια καθυστέρηση 2, 3, 4 μηνών, το καταλαβαίνω. Υπάρχουν και αντικειμενικές αδυναμίες, τις οποίες και εμείς τις δικαιολογούμε που έχουμε μια εμπειρία πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Αυτή η αδυναμία, αυτή η ανικανότητα, μετά από ένα χρόνο να μην εμφανίζονται τα ένσημα στις καρτέλες των εργαζομένων που μπήκαν σε μονομερή αναστολή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάρουν το Ταμείο Ενεργείας στο επόμενο διάστημα, να μην μπορούν να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο επόμενο διάστημα, να μην μπορεί να τυχάνουν των παραγών που σας προείπα και να έχουν και πρόβλημα συνταξιοδότησης κάποιοι που ήθελαν 50% ένσημα να συνταξιοδοτηθούν, είναι ανήκουστο. Και ξέρετε τι δικαιολογώ. Σας λέω, είναι η τρίτη παρέμβαση. Και θα γίνει και τέταρτη και πέμπτη. Τις αμέσως επόμενες ημέρες, μέχρι σας είπα, το Υπουργείο Εργασίας να σταματήσει τα επικοινωνιακά τερτύπια του κυρίου Χατζηδάκη, που από το πρωί μέχρι το βράδυ στα ΜΜΕ των Αθηνών βγαίνουν και διατυμπανίζουν για τον εξυγχρονισμό, για την εξυγίαση του ΕΦΚΑ και δεν ξέρω τι, και μία απλή υπόθεση δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Για να σας πω κάτι, είπατε ότι θα υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις. Συμπτωματικά χθες διάβαζα μια συνέντευξη του πρώην υπουργού, του κυρίου Τάσου Γιαννίτση, τον θυμάστε, στο πρώτο πρόγραμμα. Εξέφρασε την εκτίμηση, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε μου τα δικά σας τα φώτα και να έχω το δικό σας το σχόλιο, ότι αν παίρναγε η μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό το 2001, θυμάστε τι είχε γίνει τότε,
ότι η χώρα δεν θα περνούσε μετά από μια δεκαετία σε μνημόνιο. Είπε ότι τα ελλείμματα του ασφαλιστικού από το 2000-2001 μέχρι το 2010 που περάσαμε σε μνημόνιο αντιπροσώπευαν το 80% της αύξησης του δημόσιου χρέους της Ελλάδας. Αν η χώρα είχε το 2010 ένα χρέος, αυτό το είδα στην ΕΡΤ στη συνέχεια βάσει αυτό που δήλωσε ο κύριος Γεννίτσης, έτσι. Αν η χώρα είχε το 2010 ένα χρέος που αντί να αυξηθεί κατά 140 δις είχε αυξηθεί κατά 35 δις, δεν θα είχαμε φτάσει στην κατάσταση που ήμασταν τότε, τόνισε, σημειώνοντας ότι το ασφαλιστικό είναι από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα που ζούμε. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν μιλάει γι' αυτό, επειδή δεν έχει γίνει καμία επειδή έχει γίνει τόσο ακραία προβληματικό, ώστε όποιος και να μην μιλήσει ξέρει ότι καίει τα δάχτυλα και την ψυχή του. Τι είναι όλα αυτά? Κυρία Δουγεράκη, χρειάζεται μια μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Ναι, απλά προθυμώς θα ήθελα. Ο κύριος, να σας πω. Ποτέ δεν θα συμφωνούσα με το σχέδιο νόμου που είχε φέρει ο κύριος Γιαννίτης τότε, το είχαμε βιώσει, το είχαμε δει, γιατί δεν αντικατόπτριζε, αν θέλετε, το μέγιστο πρόβλημα της τότε εποχής. Βέβαια, μετά τον κύριο Γιαννίτση, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι ακολούθησαν ένα σωρό πράγματα όπως το κούρεμα των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων. Εδώ ο κύριος Γιαννίτσης τότε δεν μας είχε πει ότι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων ήταν στις τράπεζες χωρίς επιτόκιο, που θα έδιναν μια ανάσα και μια όθηση στα ασφαλιστικά ταμεία. Κοιτάξτε να δείτε, όταν ο κύριος Βρούτσης μας παρουσίασε το προηγούμενο το 2000, στα μέσα του 19, μετά τις εκλογές, στο τέλη του 19, μας παρουσίασε ένα σχέδιο ασφαλιστικού συστήματος που προέβλεπε και με υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το ασφαλιστικό σύστημα μέχρι το 2070 θα ήταν βιώσιμο. Ήρθε ο κύριος Χατζηδάκης και το ανέτρεψε μετά και έφερε το νέο ασφαλιστικό έκτρωμα. Καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν μπορεί σήμερα να τοποθετηθεί σε σχέση με τα δεδομένα που υπήρχαν την εποχή που ο κύριος Γιαννίτσης έφερε αυτό το νομοσχέδιο. Σήμερα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Σήμερα. Γιατί και το ασφαλιστικό σύστημα που έφερε ο κύριος Χατζηδάκης και ειδικά η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, μπορούμε να τα συζητήσουμε όποια ώρα και στιγμή θέλετε, θα φέρουν μεγάλα δεινά, κυρία Δουλγεράκη, στον τόπο. Η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης καταργεί στην ουσία την κοινωνική ασφάλιση στη χώρα. Άρα ερχόμαστε πολλά χρόνια πίσω. Πολλά χρόνια πίσω. Αλλά θέλει μια μεγάλη συζήτηση. Μια μεγάλη συζήτηση. Το 91, το 92 δεν έχει καμιά σχέση με το 2015, με το 2010, με το 2015, με το 2021. Μάλιστα. Άκυρα λοιπόν αυτά τα οποία λέει αυτή την ώρα ο κύριος Γιαννίτσης, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι και από το δικό σας το σχολιασμό, και ναι, σαφέστατα τη δέχομαι αυτή την πρόκληση από τη δική σας την πλευρά, κάλεσμα, πρόσκληση όπως αλλιώς, να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση για το ασφαλιστικό, παρουσία βέβαια και ανθρώπων από την αγορά. Μιλάω με τους συνταξιούχους και με άλλους παραγωγικούς φορείς σε ό,τι έχει να κάνει με το ασφαλιστικό. Θα το διοργανώσουμε λίγο παρακάτω μέσα από τις εκπομπές του 984. Ευχαριστώ, κύριε Βουλή. Λοιπόν, ευχαριστώ. Κρατάω αυτές τις αναφορές σας και σας καλημερίζω. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα.